Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Τι γίνεται, Κώστα. Πόρε, Νίκο. Σε θυμήθηκα πριν 2 λεπτά. Γιατί σου είπε κανείς για να δούμε τι θα γίνει? Όχι. Ανοίγω το Instagram και βγάζει μια ειδοποίηση και λέει ο Μάικ Σαρίδης που γνωρίζετε είναι στο Instagram. Και δείχνει που κόβει ένα δέντρο. Κάποιος. Τεράστιος και κάνω φόλου ξεκάθαρα. Και φοβερό βίντεο, γιατί το δέντρο ρίχνει και ολόκληρο το φράχτη στη Μίκρα. Ναι. Μιλάμε για επιτυχία ολκής, ναι. Λοιπόν, ναι, εντάξει, άρα τώρα αφού έχουμε και Instagram όλοι, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι, βέβαια. Με τα social media. Τι γίνεται με το φίλο μας τώρα το χωρίστρα, θα έρθει? Σήμερα δύσκολα το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχουμε και ακόμα ενημέρωση από την ΑΡΑ, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι μάλλον δεν θα έρθει σήμερα και άρα περιμένουμε νεότερη ενημέρωση από την ΠΑΕ. Όταν αφορά νέα ημερομηνία αύξησης του. Αυτό ότι θα έρθει είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι οπότε. Σήμερα μάλλον δεν θα έρθει, να δούμε από την αρχή την Παρασκευή, νομίζω δεν θα αρχίσει η άφηξη του Ζερβίνιο στη Θεσσαλονίκη για να τελειώνει και ο Άρης με αυτή την υπόθεση. Ίσως να τον δηλώσει κιόλας και στη λίστα με την Γκόμελ, θα δούμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η Γκόμελ τι μέρα είναι το μάτς? 5:00 το βράδυ. Χαμός. Και το δεύτερο Τετάρτη 9:00 το βράδυ. Δηλαδή είναι 21 και 27. Δεν γίνεται το δεύτερο 28. Γιατί παίζει και ο Πάουκ. Παίζει και ο Πάουκ εντός με τη Λεύσκη γι' αυτό. Τώρα από εκεί πέρα στα μεταγραφικά το θέμα του Φορ παραμένει ανοιχτό. Το θέμα του Μίνα παραμένει επίσης ανοιχτό, όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Θέλει ο Άρης να κάνει την υπέρβαση με τον Ισπανό, δεν το παρατάει και περιμένει. Και του Μάνου Γκαρθία, και αυτή η υπόθεση ίσως είναι πιο προχωρημένη και ίσως ξεκαθαρίστηκε πιο άμεσα, δηλαδή με την Παρασκευή, γιατί υπάρχει αυτός ο όρος στο συμβόλαιο του παίχτη που με τις 15 Ιουλίου έχει δικαίωμα να φύγει ιδανικό σε οποιαδήποτε ομάδα πρώτης κατηγορίας. Απλά ο Άρης παλεύει για την αγορά του ποδοσφαιριστή, το επιβεβαιώνει και η Sporting με την οποία είχαμε επικοινωνία. Κρατώντας όμως και αυτοί χαμηλούς τόνους και χωρίς να ανοίγεται πάρα πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα, το μόνο το οποίο σημειώνει άνθρωποι της Sporting με τους οποίους μιλήσαμε είναι ότι το θέμα είναι υπαρκτό, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό μέχρι και σήμερα το πρωί. Αλλά είναι μια προτεραιότητα που έχει θέσει ο Άρης τα τελευταία 24 ώρα μαζί με τον επιθετικό και θέλει να το τελειώσει μέσα επόμενες ημέρες. Με αυτές τις δύο κινήσεις ίσως και μια ακόμα να τελειώσει σε πρώτη φάση η ενίσχυση του ρόστερ. Και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ο Άρης θα ψάξει και ένα κεντρικό αμυντικό. Μπορεί να το βρει αύριο, μπορεί να το βρει σε ένα μήνα. Απλά δεν καίγεται όπως και εγώ ήταν για άλλες θέσεις που ήδη ενισχύθηκε ή για κάποιες κινήσεις για τις οποίες είναι πολύ ζεστός αυτές τις μέρες και θέλει να τις τελειώσει άμεσα. Σήμερα το πρωί η ομάδα κανονικά προπόνηση στο Ρήσιο. Ναι. Αύριο το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Όπου περιμένουμε να δούμε τις δοκιμές του Μπούργος, γιατί αυτό το οποίο θα δείξει θα είναι πιθανότητα και αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσει και κόντρα στην Κόμελ. Ίσως μέχρι το βράδυ, επειδή είναι τέτοιες ημέρες, θα έχουμε και κάτι παραπάνω για το μεταγραφικό και μέχρι το μεσημέρι θα δούμε. Ο Καρυπίδης είναι στην Αθήνα, είναι σε επαφή με τους συνεργάτες του, είναι σε επαφή και με τους ανθρώπους που τρέχει αυτές τις δύο υποθέσεις, δηλαδή του επιθετικού, του Μίνα και του Δεκαριού, και παράλληλα περιμένουμε και την, όπως είπα και πριν, και την οριστικοποίηση της άφηξης του Ζερβίνιου στην Θεσσαλονίκη. Ανησυχείς καθόλου? Όχι. Για ποιο πράγμα? Για το Ζερβίνιο. Είμαι επιφυλακτικός. Αλλά φαίνεται ότι για να δούμε τι θα γίνει. Μια ψακτική, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ναι. Πήρε εγγυήσεις ότι ο παίκτης θα είναι σε καλή κατάσταση, αλλά περιμένει να έρθει για να δει και τα εργομετρικά του. Αν είναι υγιής και αν είναι αυτό το οποίο λένε και άτομα που το γνωρίζουν, ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό αθλητή, για έναν πολύ καλό χαρακτήρα που προσέχει τη ζωή του μέσα και έξω από το γήπεδο, τότε θα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα μπορεί να κάνει διαφορά και να αλλάξει και level τον Άρη μέσω επιθετικά. Απλά το θέμα με εμένα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μπροστά δύο παίχτες, τον Ζερβίνιο και τον Γκρέι, για να το πάω και λίγο πιο εξειδικευμένο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, οι οποίοι δεν κάνουν τόσο πολλές άμυνες. Και στην πρώτη γραμμή άμυνας σου θες και ένα παίχτη που να είναι λίγο πιεστικός, όπως είχε ο Άρης πέρυσι τον Καμαρά για παράδειγμα. Ναι. Ή τον Μαντσίνη, όταν ο Άρης ήταν σε θέση άμυνας και είχε 4-4-2, ήταν ο Μαντσίνη με τον Καμαρά στην ευθεία. Θέλεις
πέφτει εκεί πέρα που να πιέζει και λίγο πάνω στην μπάλα. Ο Γκρέι πιέζει μέχρι το κέντρο, μέχρι το μεσαίο τρίτο. Δεν θα σου γυρίσει εύκολα πίσω. Ο Μίνα, τον οποίο ο Άρης κυνηγάει ακόμα, είναι ένας παίκτης που γυρίζει συνέχεια, είναι πάνω κάτω όλη την ώρα. Τρομερή ταχύτητα, είναι πολύ πιεστικό στην άμυνα. Είναι και ένας από τους λόγους που θέλει να τον φέρει ο Άρης στην Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτή την υπέρβαση. Εγώ τώρα που ακούω, ας πούμε, από το καφενείο της Βραχιάς, άμα πω την απορία, την καθιερωμένη, την κλασική του Έλληνα φιλάθλου. Που θα του βάλει όλους αυτούς. Όχι, αυτό είναι πιο ψαγμένο, πιο προχωρημένο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει που θα τους βάλει. Αυτός είναι ο προπονητής, να βάλει τους καλύτερους. Άλλον παίκτη σαν το Μίνα δεν έχει όλος ο κόσμος και έχουμε μείνει στο Μίνα. Και τον όποιο Μίνα. Δηλαδή άλλο παίκτη center forward δεν υπάρχει. Που άρχισε έχει προσπεράσει πολλές καλές περιπτώσεις, εγώ πρέπει να σου πω. Απλά ο Μίνα είναι ελκυστική, εμπορική, από ένα top πρωτάθλημα και σε μια πολύ καλή ηλικία. Γιατί ο Μίνα δεν είχε τη δικαστική περιπέτεια, δεν θα ζητούσαμε να έρθει ποτέ. Θα το βλέπαμε μόνο στο μάνατζερ. Ο Άρης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία με τον Ισπανό. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι καλοί ποδοσφαιριστές. Και πιο φθηνή, εγώ μπορώ να σου πω, που ο Άρης έχει προσπεράσει. Θέλει ο Καρυπίδης να φέρει το συγκεκριμένο. Αν δεν κάτσει ο συγκεκριμένος, θα παραφέρει κάποιον άλλο. Ο πόλεμος της FIBA εντωμεταξύ συνεχίζεται, έτσι. Στον Άρη. Πάλι. Πολεμάνε τον αυτοκράτορα κτλ. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η σειρά των ομάδων οι οποίες συμμετέχουν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο για το FIBA Europe Cup, αύριο το μεσημέρι. Ναι. Και ο Άρης είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, στους πιο αδύναμους δηλαδή. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι στη φύση καλύτερα πάει με ranking. Ακριβώς. Ο Άρης προέρχεται από τους προκριματικούς έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό. Καλή έγκλη του παρελθόντος. Γι' αυτό τοποθετείται εκεί. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά. Το συγκεκριμένο ζήτημα. Σωστά. Να πάει καλά, να φτιάξει το ράκινγκ του και να ξεκινάει από καλύτερη εφετηρία στην Ευρώπη από ένα χρόνο. Μάλιστα. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να του πράξει αυτό φέτος. Το φιλικό τι ώρα είναι αύριο? 9 η ώρα το βράδυ. Ζωντανά από το Λίμπερο 107,4? 100% Κώστα. Πω. Νομίζω έτσι θα είναι. Έτσι μου είπαν. Έτσι μου είπαν ένας φίλος μου. Με Ιωνικό. Με Ιωνικό Δημήτρη Σπανό. Άρα τον βγάζεις το απόγευμα εύκολα. Πιθανό ναι. Αν κάτσει, πιθανό ναι. Έχει δρομολογηθεί ένα τεστ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα στην εκπομπή σου.